να σας καλωσορίσουμε στο Teravai Bar και φέτος για το Rock Wave ξεκινάει σε μία εβδομάδα. Ευχαριστούμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ και ειδικά φέτος που το φεστιβάλ, το Rock Wave, το παιδί της Deep Music ενηλικιώνεται. Διανύει το 18ο έτος. 18 χρόνια λοιπόν κοντά σας με ένα φεστιβάλ. Ο Νίκος Λόρης θα ήθελε να πει μερικά πράγματα για την ιστορία του. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ όλους τους νέους συνεργάτες. Πιο πολύ όμως χαίρομαι για που βλέπω εδώ μαζί μας τους πολύ παλιούς συνεργάτες. Στην μεγάλη πορεία του Rock Wave Festival 18 χρόνια πλέον, στην πορεία των Ελλήνων ρόκερ στη rock and roll κουλτούρα. Το Rock Wave, θα σας μιλήσω καταρχήν, πιο πολύ θα είναι μια κοινωνική προσέγγιση του φεστιβάλ. Λίγο πολύ όλοι ξέρατε πάνω κάτω ποιοι καλλιτέχνες εμφανίζονται, ξέρατε την ιστορία του. Τις μέρες τις δύσκολες, τις γκρίζες που βιώνουμε όλοι μας, είναι πιο πολύ είναι να σκεφτόμαστε, να χρησιμοποιούμε τη μουσική και ειδικά το rock and roll για να μπορέσουμε ο καθένας από τη θέση του να βελτιώσει τη ζωή των νέων ανθρώπων. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι το Rock Wave συμβολίζει το δικαίωμα των νέων ανθρώπων στον ελεύθερο χρόνο. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δανειστώ ένα στίχο του ποιητή Νικηφόρου Βρετάκου, που ο φίλος μου Χάρης ο Κατσιμίκας πριν 3-4 χρόνια το αφιέρωσε στις μνημονιακές δυνάμεις, που είναι ότι μου ζήτησες να σου χαρίσω την καρδιά μου, μα εγώ την έκοψα σε κομμάτια και τη χάρισα στους περαστικούς. Το στίχο αυτό εγώ τον αφιερώνω σε όλους αυτούς που θέλουν να φέρουν τη μαύρη νύχτα πάνω στις καρδιές μας και στο μυαλό μας, στη χώρα μας. Σε όλη αυτή την πορεία με οδηγό τη μουσική καταφέραμε να παρουσιάσουμε τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες και συγκροτήματα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Απλά για την ιστορία είναι καλό να θυμηθούμε και να τους ευχαριστήσουμε από αυτή τη θέση μετά από 18 χρόνια συγκροτήματα όπως τους R.E.M., τους Metallica, τους Iron Maiden, το Manu Chao, την τριάδα της Britpop όπως Oasis, Blair, Pulp, Portishead, τέταρτο, καθώς και εκατοντάδες συγκροτήματα και καλλιτέχνες που από μία πορεία πριν 18 χρόνια από λίγους ανθρώπους καταφέραμε σήμερα να μπορούμε να συγκεντρώνουμε και να μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες. Αφού περιπλανηθήκαμε για 7-8 χρόνια από την, όσοι θυμούνται, από το 1996 στην Αποβάθρα 3 στο λιμάνι του Πειραιά στη Δραπετσόνα, στη συνέχεια στη Φρεατίδα, στον Άγιο Κοσμά, στο Περιβαλλοντολογικό Πάρκο, στο Ολυμπιακό Στάδιο και σε διάφορα άλλα μέρη που ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή, αποφασίσαμε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσουμε έναν χώρο ο οποίος να στεγάζει το φεστιβάλ, που αυτό είναι το Teravai, που για 10 χρόνια με συνεχείς προσπάθειες και εργασίες, καταθέτοντας κάθε χρόνο την ψυχή μας μέσα στο χώρο για να τον φέρουμε να είναι σαν έναν από τους πιο σημαντικούς χώρους, τολμώ να το πω στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο, και αυτό βγαίνει από τα συγχαρητήρια που δίνουν όλοι οι καλλιτέχνες και οι διευθυντές παραγωγής, τόσο για το υψηλό επίπεδο παραγωγών που παρέχει ο χώρος, όσο και για την ασφάλειά του. Άννα, μπορείτε να συνεχίσετε εσείς. Θα συνεχίσω με το φετινό Rock Wave. Θα ήθελα εδώ να συμπληρώσω σε αυτό το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο. Όχι, ανοίξτε το. Έχει ένα κουμπάκι. Δεν έχει κουμπάκι. Δεν έχει. Μπορώ και να φωνάζω. Λοιπόν, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι φέτος, επειδή μιλάω για χρονολογίες εδώ, στο Teravai Bar, παιδιά, κλείνουμε, είναι η 10η χρονιά. Και για μας επίσης είναι κάτι σαν γενέθλια. 10 χρόνια εδώ που συνεχώς προσπαθούμε και βάζουμε
όλη μας την ψυχή και όπως μπορούμε όλες μας τις δυνάμεις να ανανεώσουμε και να φτιάχνουμε το χώρο. Λοιπόν, 6, 7, 8 και 9 Ιουλίου είναι οι ημερομηνίες του φετινού Rock Wave. Ξεκινάει Σάββατο, τελειώνει Τρίτη. Έχει κάποιες διαφοροποιήσεις φέτος το line-up. Ξεκινάμε λοιπόν το Σάββατο 6 Ιουλίου με μία μέρα αμιγώς ελληνική. Το Rock Wave υποστηρίζει λοιπόν Έλληνες καλλιτέχνες. Και όλοι μαζί βρίσκονται στις δύο σκηνές, στο Terra και στο Vibe Stage και έχουμε το Σοκράτη Μάλαμα, το Γιάννη Αγγελάκα, έχουμε το Θανάση Παπακοσταντίνου, τα υπόγεια ρεύματα με το Θάνο Ανεστόπουλο και βέβαια το Λεωνίδα Μπαλάφα και την ανερχόμενη Ειρήνη Σκλακάκη. Θα είναι μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, πιστεύουμε, και πάνω απ' όλα, εδώ αυτό θέλω να τονίσω, έχουμε και θέλουμε να έχουμε πολύ κόσμο, να υποστηρίξουμε τη δικιά μας ελληνική σκηνή και η τιμή του εισιτηρίου είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες μέρες και είναι μόνο 13 ευρώ. Και θέλω να πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλωστε, θα μιλήσουμε λίγο για τις τιμές, θα μιλήσουμε μετά. Προχωράω λοιπόν στις επόμενες τρεις ημέρες που αρχίζει πλέον να γίνεται να έχουμε international και Έλληνες. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Έλληνες βέβαια και τις επόμενες τρεις μέρες, καλλιτέχνες. Και πάμε στην Κυριακή, 7 Ιουλίου, με ΣΚΑΠΕ στην κεντρική σκηνή που είναι οι headliners που κλείνουνε. Και τους ξέρουμε γιατί πάντα τα live τους είναι πολύ ζωντανά, πάρτι. Μάρκι Ραμούντς, ο Αλμπορόσι και οι 1000 Mods είναι στο Terra Stage. Η δεύτερη σκηνή, το Vibe Stage, γίνεται λίγο πιο σκληρό. Γίνεται λίγο metal. Το metal πάντα αγαπούσε το Rock Wave και το Rock Wave πάντα αγαπούσε το heavy metal. Αυτά πάνε μαζί και ποτέ δεν το ξεχνάμε. Επομένως λοιπόν αυτή η σκηνή μεταλλάσσεται σε μεταλλική σκηνή και θα ήθελα ο Κώστας Φελούρας, ο διευθυντής παραγωγής μας, να πει τα ονόματα, να με βοηθήσει. Έχεις μικρόφωνο. Λοιπόν, δεν έχεις. Εντάξει, ναι. Τώρα ακούγουμε, φαντάζομαι. Καλύτερα κιόλας. Λίγο πιο εδώ, γιατί έχουμε τη Χελώνα. Έχουμε τη Χελώνα. Η Χελώνα είναι το γούρι μας, επίσης. Λοιπόν, στο Vibe Stage, λοιπόν, και στις τρεις μέρες, φιλοξενούμε metal συγκροτήματα, φέτος. Την πρώτη μέρα, λοιπόν, 7 Ιουλίου, έχουμε τους Saxon, σαν headliners που θα κλείσουν τη σκηνή αυτή. Τους Creator, τους Carcass, τους Έλληνες Descending που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας κάνει και κάποια βίντεο που θα δείτε ύστερα. Ο Γιάννης είναι πολύ ταλαντούχος εκτός από μουσικός, κάνει πάρα πολύ καλά βίντεο και θα ανοίξουν τη σκηνή οι Endsight. Θα συνεχίσεις. Ναι, Δευτέρα, 8 Ιουλίου. Ναι, καταφέραμε, έχουμε headliner, μία καλλιτέχνητα που είναι αυτή τη στιγμή βρίσκεται πολύ στα πάνω της, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και έρχεται τη σωστή στιγμή και στο Rock Wave, και είναι η Lana Del Rey. Είναι πολύ αισθαντική, πολύ ατμοσφαιρική, ταιριάζει με το περιβάλλον, ταιριάζει με το φεστιβάλ. Νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο για να κλείσει το Rock Wave εκείνη την ημέρα. Πριν από τη Λάνα, θα εμφανιστούν οι γνωστοί σε όλους μας και περισσότερο στους παλιότερους, αλλά για να τους μάθουν και οι καινούργοι, Echo and the Bunnymen. Πιο πριν, οι Subways, που είναι επίσης αγαπημένο συγκρότημα στην Ελλάδα, και φυσικά θα ανοίξει ο δικός μας Gotye. Πάμε τώρα, συνεχίζει ο Κώστας για το Vibe Stage. Λοιπόν, στο Vibe Stage, την τρίτη μέρα του φεστιβάλου, με συγχωρείτε, headliners είναι η Iced Earth, θα παίξουν οι Suicidal Tendencies,
μια μπάντα η οποία για Deep Music έχει μια ιστορία και την υποστηρίζουμε πάρα πολύ. Η At The Gates, η Psycho Choc από τη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε πάντοτε και μπάντες από τη Θεσσαλονίκη και από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από την Αθήνα, να παίζουν. Και οι ανερχόμενοι Black Hat Bones. Για να φτάσουμε, παιδιά, την τελευταία ημέρα, είναι η 3η 9 Ιουλίου και οι headliners του Rockway 2013 είναι οι Dead Can Dance. Γνωστοί σε όλους μας, αγαπημένοι, πολύ λυρικοί. Στο σωστό χώρο, θεωρούμε, έπρεπε να παίξουν οι Dead Can Dance στο Terra Vibe, έπρεπε να παίξουν στο Rockway και να μας δώσουν αυτό το ιδιαίτερο ήχο και την ιδιαίτερη μουσική που βαλάνε. Πριν από τους Dead Can Dance, οι Monophonics, ενώ πιο πριν θα παίξει ο Greg Walker από τους Archive, και αυτός αρκετά γνωστός σε όλους μας, και θα ανοίξουν η όπερα Howdy, Έλληνες. Για να πάμε βέβαια και στο Vibe Stage. Αυτή την ημέρα θέλω να τονίσουμε ότι είναι μια επιλογή την οποία δεν την κάναμε χωρίς να τη σκεφτούμε πάρα πολύ καλά. Είναι αποκλειστικά με ελληνικές μπάντες και θα θέλαμε πάρα πολύ να στηρίξουν όλοι αυτή την ημέρα, όλες τις ημέρες, αλλά αυτήν ακόμα περισσότερο, γιατί είναι και τα 5 συγκροτήματα, 5 πάρα πολύ καλές μπάντες, τις οποίες διαλέξαμε είναι η Septic Flesh. Δεν θέλω να δικήσω τον Σπύρο που είναι εδώ όσον αφορά το καλλιτεχνικά του, τις καλλιτεχνικές του, άλλες ενισχύσεις εκτός από την μουσική. Τους Chaostar, τους Acid Death, πάρα πολύ καλή μπάντα, Tard Dive της Kinesia, επίσης, και η Maha Gala. Θέλω να τους στηρίξουμε όσο μπορούμε, να τους καλύψετε μέσα από τα περιοδικά σας, από τις εφημερίδες, από όπου και να καλύπτεται αυτό το γεγονός, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στην πρώτη μέρα, 6 Ιουλίου. Παίζουν τρεις πολύ καλοί μου φίλοι που είχαν ή έχουν σαν βάση τη Θεσσαλονίκη. Μιλάω για τον Σοκράτη Μάλαμα, τον Γιάννη Αγγελάκα και τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Είναι μια ιδέα η οποία την καλλιεργούσαμε για 10 χρόνια. Ορίμασε στο Rockwave του 2013. Είναι ένα μήνυμα ότι οι Έλληνες fans γλεντάνε, γιατί θα στηθεί ένα μεγάλο γιγαντιαίο γλέντι και να στείλουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε ζωντανοί και δεν το βάζουμε κάτω. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι φέτος υπάρχει, όπως θα είδατε από το line-up, υπάρχει μια διαφοροποίηση από τις προηγούμενες χρονιές. Στις τρεις ημέρες, λοιπόν, τα δύο stages φιλοξενούν πολλά είδη μουσικής. Δηλαδή, έχουμε και το και alternative, έχουμε και το πιο σκληρό, έχουμε και heavy metal, λυρικό, τα πάντα. Αυτό μοιάζει λίγο περισσότερο με τα line-up των άλλων φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Και πιστεύουμε ότι πρέπει, το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι πρέπει να σπάσουμε οποιαδήποτε όρια υπάρχουν. Στη μουσική δεν υπάρχουν όρια και ο καθένας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να έρχεται κοντά με όλα τα είδη. Με το ίδιο εισιτήριο, λοιπόν, να μπορεί από το ένα stage στο άλλο να βρεθεί και με fans ενός άλλου είδους που ενδεχομένως δεν το γνωρίζει. Και μάλιστα με ένα εισιτήριο. Επομένως, υπάρχει αυτή η διαφορά φέτος. Οι πόρτες ανοίγουν στις 11 το πρωί και το ποιες ώρες εμφανίζονται τα συγκροτήματα θα το βρείτε μέσα στο πρέσκι που σας έχουμε δώσει αναλυτικά. Μια άλλη επίσης καινοτομία του φετινού Rockwave είναι ότι τις τρεις ημέρες, δηλαδή Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, με το που τελειώνει ο headliner στο κεντρικό εδώ στο Terra Stage, έχουμε After Show Party. Συνεχίζουμε με μουσική, δεν χρειάζεται να φύγουμε, δεν φεύγουμε από το χώρο, μπορούμε να μείνουμε, να χαλαρώσουμε, να πιούμε και φυσικά οι DJs του υποστηρικτή μας του Rock FM θα είναι στα decks για να μας κρατήσουν συντροφιά.
Και πριν περάσουμε σε ερωτήσεις, σημειολογικά φέτος θέλω να σας πω ότι έχουμε έναν επαναστάτη χορηγό. Κατευθείαν από το Καράκας προσγειώνονται στο Rock Wave, το Παμπέρο. Να διαπρώτω. Όχι, ναι, ο Αλέξανδρος να μας πει. Καλησπέρα και από μένα. Απλώς εγώ να πω ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο στη δουλειά μας, στο marketing και σαν χορηγή, να βρίσκουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι τόσο ευχάριστο, τόσο δημιουργικό και να μεγαλώνουμε κι εμείς μαζί με αυτό. Το ροκ, όπως είπε και ο Νίκος και η Νανά, ενηλικιώθηκε φέτος. Και για μένα αυτό που χαρακτήριζε πάρα το Rockwave, πέρα από αυτά που είπε ο Νίκος πριν, είναι ότι το Rockwave είναι ουσιαστικά η απόδειξη ότι πρέπει όλοι μας να κάνουμε το δικό μας δρόμο στη ζωή. Γιατί το Rockwave ξεκίνησε από ένα όνειρο, έγινε ένας θεσμός και μεγάλωσε. Μεγάλωσε με παρέα με μεγάλα ονόματα, αλλά μεγάλωσε και παρέα με όλους εμάς και όλους εσάς που το στηρίξατε και το στηρίζουμε όλοι μαζί. Οπότε δεν έφερα κάποιο δώρο για φέτος, αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που φέρνουμε εμείς στα Diageo είναι ένα μεγάλο όνομα από τη Βενεζουέλα. Τους έχει λείψει από το line-up φέτος κάτι από τη Βενεζουέλα και το φέρνουμε εμείς. Φέρνουμε το Παμπέρο, το Ρούμι από τη Βενεζουέλα, που σκοπός της χορηγίας μας εδώ πέρα είναι να κάνουμε μια καλύτερη εμπειρία, μια πιο rock, μια πιο δημιουργική, μια πιο διασκεδαστική εμπειρία στα πλαίσια του Rockwave. Και για να το κάνουμε αυτό, συνδυάζουμε το Rockwave με τις γευστικές προτάσεις του Παμπέρο. Μοχίτο σκούρο, που ελπίζω να δοκιμάσετε όλοι, παγωμένο ντάγκυρι και Παμπέρο με κόλλα. Οπότε, μαζί με αυτά και μαζί με τις έξτρα δραστηριότητες που θα έχουμε στο χώρο, είτε είναι αυτό ένα leisure area που μπορούμε όλοι να χαλαρώσουμε και να διασκεδάσουμε περισσότερο, είτε θα είναι ένα photo booth, θα μπορούμε να βγάλουμε ένα μεμέντο, μια φωτογραφία για να θυμόμαστε ακόμα περισσότερο το Rockwave. Είμαστε εδώ και το στηρίζουμε. Μεγάλη μου τιμή και πάλι και μεγάλη συγκίνηση φέτος για το Rockwave, κυρίως για τους Suicide Alternatives, Νίκο, από μένα. Ευχαριστώ. Και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε το Παμπέρο κοντά μας και το Ρούμι ταιριάζει και θα είναι μια ωραία εμπειρία, πιστεύω, για όλους. Σε αυτό το σημείο και θα ήθελα να συνεχίσω και να πω ότι εκτός από το lounge area που θα έχουμε από το Παμπέρο, θα έχουμε και κάποια activity στο φέτος στο φεστιβάλ. Και επιγραμματικά θα ήθελα να πω, γιατί το φεστιβάλ δεν είναι μόνο μουσική, είναι όλη η εμπειρία που ζούμε. Είναι χαλάρωση, βγαίνουμε λίγο από τους ρυθμούς και μάλιστα στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, είναι ό,τι καλύτερο για να ξεφύγουμε, να χαλαρώσουμε και να επικοινωνήσουμε και με άλλο κόσμο. Να σταματήσουμε λίγο όλο αυτό το που μας πιέζει, την πίεση και το στρες, να το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Θα είναι λοιπόν, θα φιλοξενήσει φέτος το Rockwave τους Circus Days, όπου θα υπάρχουν ανάμεσά μας ξυλοπόδαροι, θα είναι ακροβατικός χορός με τα πανιά, θα είναι ζογκλερικά, όλα αυτά που είναι όμορφες εικόνες και μας χαλαρώνουν. Επιπλέον θα έχουμε και κάποια activities λίγο πιο sport, όπως είναι το γνωστό σε όλους μας beach volley, θα στηθεί και φέτος. Φέτος όμως παίρνουμε από το κλειστό, από το Ολυμπιακό στάδιο, ένα extreme sport, το climbing, την αναρρίχηση. Γιατί όχι, να δοκιμάσουμε όλοι να κάνουμε αναρρίχηση, μια χαρά θα είναι. Και τέλος θα υπάρχει και το body painting, όποιος θέλει να δοκιμάσει, η έμπνευση του body painting είναι από το Rockwave, αστέρια, λογότυπα κτλ, οι καλλιτέχνες και ό,τι άλλο θέλουμε βέβαια. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι οι τιμές των εισιτηρίων που θα τις βρείτε μέσα στο Βρέσκι είναι όσο μπορούμε κρατήθηκαν πιο χαμηλά. Έχουμε και εισιτήριο για τους ανέργους με 22 ευρώ. Πραγματικά έχουμε κάνει τα δύνατα δυνατά να μπορέσουμε να έχουμε λογικές τιμές και δεν ξέρω αν θέλει να δώσει κάτι σε αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω, για να μην σας κουράσουμε, μετά την αναρρίχηση που θα είναι προπόνηση στο Terra Vibe, θα κάνουμε μια μεγάλη αναρρίχηση στα ψηλά βουνά και θα πάμε στο Καρπενήσι και επειδή η μέρα σήμερα είναι αναφερόμαστε σε ποιητές, για το Rockwave κράτησα τον Νικηφόρο Βρετάκο,
για το Enormous Festival που θα γίνει στις 9, 10 και 11 Αυγούστου στο Καρπενήσι. Θα επιστρατεύσω τον Μιχάλη Γκανά, τον ποιητή Μιχάλη Γκανά, που λέει «Η μάνα δεν είναι τα βουνά, είναι ο ίσκος του που πλακώνει». Τρεις μέρες είναι μια απόδραση, ένα εναλλακτικό περιφερειακό φεστιβάλ με καλλιτέχνες όπως είναι ο Γιάννης Χαρούλης, 9 Αυγούστου, ο Γιάννης Αγγελάκας πάλι την ίδια μέρα, η Νατάσα Αποφίλιου, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο Σοκράτης Μάλαμας, ο Μίλτος Πασκαλίδης και πολλοί άλλοι. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να επισκεφτούμε μνημεία της φύσης που τα έχουμε ακούσει αλλά οι περισσότεροι δεν τα έχουμε δει, όπως είναι το πάντα βρέχει, να κάνουμε να ρίχνει σε φαράγγια και να δούμε βουνά και λαγκάδια. Αυτά για το ενόρεση, θα έχετε, και το πρόγραμμα και στο Press Kit. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να μας υποβάλλετε τις ερωτήσεις. Να πω λίγο προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω και να επισημάνω τους μηδιακούς χορηγούς που έχουμε φέτος το φεστιβάλ. Rock FM μαζί με Radio DJ και Μελωδία από την πλευρά του ραδιοφώνου. Πάντα υποστηρικτές μας. Από την τηλεόραση ένας παλιός μας και καλός υποστηρικτής τον έχουμε πάλι κοντά μας και είναι το MAD, όπως είναι και το Fox. Και επίσης στα web έχουμε Daily Motion, όπως πάντα, Cosmo GR και φυσικά το Rocking GR και τους υποστηρικτές τους υπόλοιπους. Όλοι μαζί μας βοηθάνε και υποστηρίζουν το Rockwave και θέλω να τους ευχαριστήσω και πιστεύω ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πρέπει γενικά να είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Καλύτερα, είμαι αμπραχιασμένος. Γεια σας. Γεια. Από το πρώτο ξέρετε είμαστε. Υπάρχει ένα θέμα μετά το φεστιβάλ. Καμιά φορά τα σκουπίδια που μένουν απ' έξω. Γιατί ο Έλληνας νομίζω ότι δεν τιμά τις ευκαιρίες που του δίνονται. Πώς θα το οργανώσουμε αυτό, γιατί λίγες μέρες μετά διαμαρτύρεται όλη η Αθήνα για αυτά τα σκουπίδια. Είμαστε το πιο καθαρό φεστιβάλ στην Ευρώπη και αυτό δεν το λέω τυχαία. Είναι το μοναδικό φεστιβάλ που κάθε μέρα καθαρίζεται και τα σκουπίδια φεύγουν. Είμαστε κάθε μέρα καθαρίζουμε, αφού τελειώσει το φεστιβάλ, τα σκουπίδια που δημιουργούνται στον παράδρομο. Δεν υπάρχει ούτε ένα σκουπίδι στον δρόμο. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε την επόμενη μέρα κάθε μέρα από το βλέπω, δεν έρχομαι καθόλου να σας πω για τη δική σας προσπάθεια. Απλά μήπως κάνουμε μια προπαγάνδα για τον κόσμο, ο οποίος δεν τιμά, δεν βοηθάει το γεγονός έτσι. Μέσα σε όλο το χώρο, στους χώρους του φεστιβάλ υπάρχουν μηνύματα τα οποία έχουν σχέση με την ανακύκλωση. Είναι εδώ και ο Μελωδία FM, ο οποίος έχει μια δράση που έχει σχέση με την ανακύκλωση, να μην ρυπαίνουμε το περιβάλλον κτλ. Έχει τρόπους που θα πρέπει να μειώνουμε τους όγκους σκουπιδιών, χαρτιών για να συμπιέσουμε τα απορρίμματα κτλ. Είμαστε ένα πράσινο φεστιβάλ από το 1996 και στηρίζουμε όλες τις οργανώσεις οι οποίες έχουν σχέση με το περιβάλλον. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω εδώ ότι καλό θα ήταν και όσοι από εσάς μπορείτε μέσα από τα μέσα σας να περνάτε το μήνυμα στο κοινό ότι να κάνουμε προσπάθεια, αφού θα είμαστε 4 ημέρες εδώ, τα σκουπίδια στους κάδους και να φροντίζουμε το περιβάλλον όσο μπορούμε, να το αγαπάμε. Είναι πράσινο, να το αφήνουμε πράσινο. Θα υπάρχει πάλι front of stage εισιτηρίων, όπως είναι μόνο μία μέρα θα υπάρχει. Ποια μέρα? Στο stage συλλάνατε το γραμμένο. 8 Ιουλίου. Όλα τα άλλα είναι γενική. Με διαφορά εισιτήριο από το οικονομικό. Το εισιτήριο κλιμακώνεται. Έχει εισιτήριο για ανέργους που είναι το τετραήμερο 60 ευρώ, το τριήμερο 50. Είναι εισιτήριο πάλι του τετραημέρου κανονικό που είναι 75 το τετραήμερο, 65 το τριήμερο. Ξεκινάνε από 28, γίνονται 33, γίνονται 38 και γίνονται 50 που είναι το πιο ακριβό εισιτήριο. Άρα λοιπόν, αν κάποιο θέλει να παρακολουθεί στο φεστιβάλ, νομίζω ότι είναι τιμές που αν χρησιμοποιήσουμε τσιτάτα που ακούμε στην τηλεόραση, δεν υπάρχουν τόσο από χαμηλές τιμές. Αν σκεφτούμε ότι οι προδιαγραφές είναι σε σχέση με το φεστιβάλ που οι τιμές τους είναι 200 και 250 ευρώ, είναι σχεδόν τίποτα. Απλά το κάνουμε για να δώσουμε μία συνέχεια σε αυτό που ξεκινήσαμε πριν 18 χρόνια. Τι προσέλευση περιμένετε?
Πιστεύουμε ότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο στο μυαλό μου συνειρμικά το έχω σαν το Rock Wave του 1998. Δεν ξέρω από τους παλιούς το θυμούνται. Είναι ένα φεστιβάλ που συγκέντρωσε 100.000 φάνες. Μία τέτοια προσέλευση περιμένουμε και φέτος. Έτοιμος είσαι. Πανέτοιμος. Έχει ένα ενδιαφέρον βέβαια το γεγονός ότι το φετινό Rock Wave είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έτσι μαζεύει όλη την ελληνική μουσική γένεια, κατά κύριο λόγο θα λέει κανένας. Αντιλαμβάνονται όλοι βέβαια ότι και ο λόγος είναι καθαρά πρακτικός και οικονομικός. Αλλά σίγουρα έχει ένα ενδιαφέρον να μας πεις για ποιους λόγους κάποια άλλα συγκροτήματα από τα ξένα τα οποία σαφώς και όλοι ενδιαφέρουν η άποψη είτε της Λάντελ ή των Έκλων Δεμπάνεμιν ή οποιοδήποτε άλλον μεγάλων σε διαφορετικό μουσικό ύφος. Είναι μια χαρά. Θα μπορούσαμε, άλλες εποχές να κρυμνιέσαμε πάρα πολύ για ένα τέτοιο line-up, θα έλεγα εγώ. Για ποιο λόγο αγαπημένοι και κλασικοί του Rock Wave και της παρέας, της δικής σας παρέας, δεν είναι φέτος εδώ να σας υποστηρίξουμε μια ανάλογα. Νομίζω ότι καταρχήν συγκλονιστήκαμε όταν καλλιτέχνες που είναι, θα μην πούμε ονόματα όμως, δήλωσαν ότι για το 2013 δεν τους ενδιαφέρει η ελληνική αγορά. Είναι καλλιτέχνες που προέρχονται κάπου από το στενό χώρο, το φιλικό, είναι φίλοι μας, και από το metal χώρο. Δηλαδή είναι πολλοί φάνες που λένε γιατί δεν ήρθαν οι τάδε ή γιατί δεν έρχονται οι τάδε. Εμείς κάναμε προτάσεις σε όλους τους καλλιτέχνες να έρθουν. Για το 2013 όμως ξεκινήσαμε όπως πρέπει να ξεκινούμε σε τέτοιες περιόδους. Δεν προσδιορίσαμε την τιμή του εισιτηρίου με βάση πόσα χρήματα θέλει ένας καλλιτέχνης, αλλά τι μπορεί να πληρώσει ο Έλληνας φάνης. Υπήρχαν καλλιτέχνες οι οποίοι ήταν ανέρδοτοι, είναι σαν μια ιστορία που ήταν κάποιος παλιά, έχει κανείς να μου δώσει ένα εκατομμύριο να το πω. Με ένα εκατομμύριο δεν μπορείς να έχεις 4 μέρες 75 ευρώ εισιτήριο. Οπότε αφήσαμε, μας άφησαν μάλλον για να χρησιμοποιήσω σωστά την ελληνική, μια σειρά από καλλιτέχνες που τα προηγούμενα χρόνια τους έχουμε δει, γιατί οι απαιτήσεις τους ήταν εκτός εποχής. Ευχαριστούμε όπως πάρα πολύ τους καλλιτέχνες οι οποίοι έρχονται συμπαραστεκόμενοι στους Έλληνες φαν, οι οποίοι συμμετέχουν στο Rock Wave και συμβάλλουν και αυτοί ώστε το εισιτήριο να κρατηθεί στις τιμές που αρχικά είχαμε προϋπολογίσει. Αυτά. Αφού έχω γενέθλια εγώ και εγώ είμαι από αυτό της Δωδετσόνας σε αυτή τη φάση, θέλω να μάθω ποιο είναι το αγαπημένο σας και γιατί. Ποια χρονιά, με ποια γκρουπ και για ποιο λόγο. Νομίζω ότι το είπα και πριν το αγαπημένο μου ήταν το 1998. Για το λόγο ότι με πολύ φαν και σχεδόν ψιλοάσχετη για να είμαστε ειλικρινείς, μαζέψαμε καλλιτέχνες που θα έπρεπε τουλάχιστον η μισή να είναι εδώ φέτος. Ποτάροντας στη μουσική, γιατί να μην ξεχνάμε καλλιτέχνες π.χ. όπως ο Μόμπι ήταν στην κατηγορία Club Show στην Αγγλία, όχι στην Ελλάδα. Συμβάλαμε όμως με αυτόν τον τρόπο μια σειρά από καλλιτέχνες, ήμασταν προφητικοί. Όχι, ήταν στο Φρεατίδα. Το 1999 ήταν στον Άγιο Κοσμά. Νομίζω ότι είχε μια φοβερή δυναμική και μια ανάγκη που είχαν οι fans να δουν για πρώτη φορά μαζεμένα πολλά μεγάλα συγκροτήματα ή εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ήταν μια κατάσταση η οποία κυριαρχούσε το fan, που αυτό θέλουμε να κυριαρχήσει και φέτος, και λιγότερο ποιος είναι μεγαθύριο αν θα παίξει ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα. Αν όμως είναι πολύ σημαντικό, όπως εξίσου σημαντικό ήταν το 1997, που δώσαμε μία συνέχεια, γιατί υπήρξε πολύ μεγάλος προβληματισμός, όπως και φέτος, αν θα πραγματοποιηθεί το Rock Wave ή όχι. Το 1997, αν δεν το συνεχίζαμε, μάλλον δεν θα είχαμε την πορεία και την κατάληξη και θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα σε όλη την ελληνική μουσική σκηνή. Είναι γνωστό ότι μετά τις μεγάλες συναυλίες του 98, το Rock Wave βασικά, το 99 ήταν ο Άγιος Κοσμάς, που εμφανίστηκαν οι R.E.M., η Blair, η Prodigy και πολλά άλλα μεγάλα συγκροτήματα που γίνανε στην πορεία. Και εδώ θα το πω για δεύτερη φορά, ότι
οι καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα που επιλέγαμε να εμφανιστούν ήταν αυτά που τα επόμενα χρόνια έγιναν συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως γραμμής. Να σας θυμίσω το 99 του Πλασίβο που νομίζω παίζανε στην τέταρτη θέση ή τους Queens of the Stone Age στην πέμπτη θέση. Οι Μιούς που ανοίγαν τα φεστιβάλια. Λοιπόν, η συμβολή μας, γιατί πολλοί είναι καλοπροαίρετες κριτικές, αλλά πολλοί νομίζουν ότι ξεκινήσαμε εδώ με στρωμένο το δρόμο. Ήταν ένας δρόμος δύσκολος, με πολλή αγάπη για τη μουσική όμως. Και όπως είναι και δύσκολα τα πράγματα τώρα, θεωρούμε ότι μπορεί το Rock Wave να συνεχίσει και έτσι πρέπει. Και ανανεώνεται και συνεχίζει. Πούμε, έτσι ευκαιρία είναι και θυμόμαστε τα παλιά, ότι εκτός όλων των άλλων το Rock Wave ανακάλυψε τον Προβλήτα 3 πριν από τους Κινέζους. Ακριβώς. Να πούμε και για κανένα Rock Wave στο TeraVibe όμως. 2005, 2005. Ένα είναι το Rock Wave. Ένα 2005 θέλω να πω κι εγώ. Από κάτι. Ναι. Μου ήρθε να πάρω τηλέφωνο όταν έμαθα ότι βγαίνει και ελληνική αμιγώς ελληνική μέρα. Χρήστος Ψαντικάν. Ότι βγαίνει ελληνική αμιγώς ελληνική μέρα στο Rock Wave. Μου ήρθε να σας πάρω τηλέφωνο και να σας σε εισαγωγικά τεράστια προτείνω αν, να πλησιάσετε τον Τζιμάκο. Τον πλησιάσατε. Τον πλησιάσαμε, ναι. Έτσι. Έχει υγεία, προβλήματα υγείας. Εντάξει, okay, γιατί ξέρεις, έτσι. Από μόνος θα είχε 4.000. Και όχι, okay. Καλησπέρα. Θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να δώσετε κάποιες πληροφορίες για το camping και για τους δύο φίλους που φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί φέτος. Για να κάνουμε, να ξεκινήσουμε από τις πύλες, γιατί πριν περίπου ένα μήνα, λιγότερο, ή λιγότερο, περίπου ένα μήνα, τέλος πάντων, στις 10 Μαΐου είχαμε μια συναυλία από τις Coupes Mod στο Τραβάι. Εξαπολύθηκε μία επίθεση, η οποία σοκαριστήκαμε για το ότι είχε κίνηση στον δρόμο, γιατί ξεκίνησε νωρίς η συναυλία, ο καθένας ό,τι θυμόταν χαιρόταν. Εμείς, και εδώ θέλω να σταθώ σε εσάς βασικά και να προτείνω να επικοινωνήσετε όλα αυτά που θα βρείτε στους φάνες. Δημιουργήσαμε δύο πύλες. Πρώτον, για να μην περπατάει ο κόσμος, ακούγαμε που λένε περπάτησα για να φτάσω να μπω μέσα 3/4, μία ώρα, ο άλλος δύο, ο Δίνα κτλ. Είναι δύο πύλες οι οποίες, αν χρησιμοποιήσουμε τα πόδια μας, η μία απέχει από την άλλη περίπου μισή ώρα. Είναι η ανατολική πύλη που είναι ερχόμενη από την Αθήνα, από τον παράδρομο πάλι, και η δυτική που είναι η κλασική πύλη. Αυτό δημιουργήθηκε για να γλιτώσουμε, να το πω πολύ απλά, το μεγάλο ποδαρόδρομο. Αυτοί που θόμαστε και παρκάρουμε από την πλευρά που είναι το Μαρκόπουλο ή το Καπανδρίτη κτλ. Είναι πολύ κοντά ώστε να μπούμε μέσα στο Τεραβάι. Είναι η ανατολική πύλη, την οποία υπάρχουν πληροφορίες αναλυτικές και χάρτες το πώς θα φτάσουμε. Και βίντεο. Και βίντεο. Υπάρχει και βίντεο πώς ερχόμαστε από την Αθήνα, από πού παρκάρουμε. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι το TeraVibe έχει 5 πάρκινγκ. Ένα πάρκινγκ, είναι 3 πάρκινγκ για το κοινό. Ένα πάρκινγκ για τους εργαζόμενους, γιατί σε ένα φεστιβάλ εργάζονται οι εργαζόμενοι χιλιάδες. Και ένα βοηθητικό πάρκινγκ, το οποίο αν χρειαστεί, πάλι για guests και εργαζόμενους, όταν μεγαλώνουν σε πολύ μεγάλες συναυλίες, οι ανάγκες για πάρκινγκ είναι πολύ μεγάλες και για να μην παίρνουμε το πάρκινγκ του κοινού. Είμαστε το μοναδικό φεστιβάλ το οποίο στο πάρκινγκ δεν χρεώνεται. Δεν το χρεώναμε ούτε τώρα ούτε στο παρελθόν. Για τους κάμπερς, μπορούν με το εισιτήριο των 3 ή 4 ημερών να θα τους υποδειχθεί που θα παρκάρουν. Μπορούν να μπουν αν έρθουν νωρίς μία μέρα πριν, να μπουν μέσα στο χώρο να στήσουν τη σκηνή τους. Και υπάρχουν όλα τα facilities τα οποία είναι πολύ. Πιστέψτε με, έχω επισκεφτεί πάρα πολλά φεστιβάλ. Οι συνθήκες είναι extreme. Εδώ όπου τα πάντα μας δεν μας αρέσουν, είναι συνθήκες οι οποίες προσπαθούμε φέτος να ενισχύσουμε το θεσμό του camping από την άποψη να γλιτώσουμε την ταλαιπωρία των fans, τα έξοδα που κάνουμε να πηγαίνουμε και να έρχονται στο σπίτι τους. Και έχουμε και το καλύτερο καιρό. Από όλα τα φεστιβάλ. Στα άλλα φεστιβάλ βρέχει, υγρασία, λάσπη. Εδώ είμαστε μια χαρά, καθαρά όλα.
Και τα after shows. Είναι λοιπόν, θα πρέπει να προτείνουμε στους φάνους να προτιμήσουν τα εισιτήρια των 3 ή 4 ημερών που είναι, που πολύ είναι εξαιρετικά φθηνά, τα οποία μπορούν να έχουν και πάρκινγκ και κάμπινγκ. Καλησπέρα. 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 Συνήθως οι ερωτήσεις μου είναι προβοκατόρικες. Μ' αρέσουν αυτές. Τα προηγούμενα χρόνια αφορούσαν ισολογισμούς. Αλλά επειδή βλέπουμε ότι οι τιμές των εισιτηρίων έχουν πέσει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δεν την επαναφέρω. Αλλά από τους φίλους που ρωτήσαν πριν στους Maiden, κάνατε πρόταση φέτος. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Πριν 1,5 χρόνο κάναμε πρόταση για φέτος. Δεν θέλετε να μάθει την απάντηση. Την απάντηση μάλλον την βλέπει, την έχει δώσει πραγματικότητα. Ο φίλος μου ο Τζιμάκος, για να συνεχίσω στο φίλο με τους Maiden, σε έναν άλλο καλλιτέχνη που είναι δικαστικές αντιμαχίες, του λέει, έλεγε, ποιος έχει να μου δώσει 1 εκατομμύριο για να το πω, αν έχεις 1 εκατομμύριο μπορώ να το πω. Μάλλον ήρθε η ώρα να απολαύσετε παπέρο και μοχίτο. Και σε λίγο το φαγητό. Και σε λίγο το φαγητό το οποίο έρχεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Χαλαρώστε όσο μπορείτε σήμερα εδώ. Με απόδραση από την Αθήνα και σας περιμένουμε όλους στο Rock Wave 6, 7, 8 και 9 Ιουλίου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. But not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those, the definition for what life is, priceless to you because I put you on the high shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy.